Νέες βόμβες από την πρώην διοικήτρια της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, Λένα Μπορμπουδάκη, η οποία υποστήριξε ότι υπήρξε έμεση απαγόρευση από τον Υφυπουργό Αθλητισμού για να μην εμφανιστεί σε σύσκεψη για το νέο πολυδύναμο κέντρο υγείας στη Μεσαρά. Από μερικές μέρες οι ίδιοι άνθρωποι που με μεγάλη χαρά με κάλεσαν, με πολύ λύπη και ύφος απολογητικό με πήραν τηλέφωνο να μου πούν ότι είχαν την ενημέρωση από τον κύριο Υφυπουργό ότι αν μεταβώ εγώ σε αυτή τη συνάντηση δεν θα παρευρίσκεται εκείνος, και φυσικά επέλεξα να μεταβώ για να μην φέρω σε δύσκολη θέση αυτούς τους ανθρώπους. Όπως υποστήριξε, αποδίδονται εύσημα σε λάθος διοικητή και δεν αναγνωρίζεται το έργο που ολοκληρώθηκε στη διάρκεια της θητείας της στο τιμόνι της Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης. Δεν είδα πουθενά στην ανακοίνωση του Υπουργείου μας, του Υπουργείου Υγείας, εννοώ, να κάνει συγκεκριμένη καταγραφή των έργων. Αυτό το είδα στην ανακοίνωση του κυρίου Υφυπουργού, όπου δίνει και τα εύσημα σε λάθος διοικητή, και αυτός ήταν και ο λόγος όπου προέβη στη συγκεκριμένη ανάρτηση. Καταφέρθηκε ακόμα κατά των διοικητών, οι οποίοι, όπως είπε, οικειοποιούνται το έργο των άλλων. Υπάρχουν οι διοικητές οι οποίοι είναι χρήσιμοι για τον τόπο τους, οι διοικητές οι οποίοι είναι χρήσιμοι ηλίθιοι, οι οποίοι ουσιαστικά είναι άβουλοι και εκτελούν διαταγές άλλων, και υπάρχουν και οι χρήσιμοι ετερόφωτοι, οικειοποιούμενοι το έργο άλλων. Και νομίζω ότι φωτογραφίζεται και τη σημερινή διοίκηση της Υγειονομικής Περιφέρειας, γιατί στην ανάρτηση βόμβα κάντε μία αναφορά στη σημερινή διοίκηση. Είμαι πολύ περήφανη λοιπόν όταν συνεργάτες μου παίρνουν θέσεις και ανώτερες από τη θέση που είμαι εγώ. Ωστόσο είναι σημαντικό οι συνεργάτες να μην λειτουργούν παρασκηνιακά για να πάρουν τη δική σου θέση. Η Λένα Μπορμπουδάκη αναφέρθηκε ακόμα στη διάρκεια της περίοδου που εργάστηκε στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, όταν, όπως ισχυρίστηκε, πρόσωπο από το περιβάλλον του Υφυπουργού Αθλητισμού παρουσίασε μη αναγνωρισμένο πτυχίο. Στον έλεγχο που οφείλουμε να κάνουμε, όπως έγινε και ο έλεγχος των δικών μου δικαιολογητικών από το Πανεπιστήμιο και από κάθε δημόσιο φορέα, έγινε ο απαιτούμενος σχετικός έλεγχος και για το συγκεκριμένο υποψήφιο που επιλέξαμε. Εκεί μας ενημέρωσαν από το Υπουργείο Παιδείας ότι το συγκεκριμένο πτυχίο ήταν ένα πτυχίο το οποίο δεν ήταν αναγνωρισμένο ως πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Εκεί λοιπόν δέχτηκα την πίεση να παραμείνει ο συγκεκριμένος άνθρωπος στο μουσείο, που δεν ήταν δική μου απόφαση μόνο, ενημερώθηκαν όλα τα θεσμικά όργανα και αποφασίστηκε ότι αυτός ο άνθρωπος δεν μπορούσε να συνεχίσει. Όπως ξεκαθάρισε η κυρία Μπορμπουδάκη, δεν έχει καμία προσωπική εμπάθεια με τον κύριο Αυγενάκη, αλλά βρέθηκε αρκετές φορές σε πολύ δύσκολη θέση λόγω της στάσης του.